καλησπέρα και από μένα. Όπως ακούσατε, είμαι από την ομάδα οικογένειας Ουράνιο Τόξο. Από την πρώτη στιγμή που βγήκε η καταδικαστική απόφαση για τη χώρα μας από το ΕΔΑΔ, εμείς τη χαιρετήσαμε με χαρά και ενθουσιασμό. Επίσης, με χαρά είδαμε και την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για το σύμφωνο. Μερικοί θεωρούν ότι το θέμα του συμφώνου συμβίωσης είναι ήδη ένας κερδισμένος αγώνας και η επόμενη διεκδίκηση της κοινότητας θα είναι ο γάμος για όλους. Βέβαια, το στενάχωρο είναι ότι πάντα όταν η αριστερά, που τουλάχιστον εμείς στις οικογένειες Ουράνιο Τόξο τη θεωρούμε φυσική σύμμαχό μας, τάσεται και παίρνει θέση υπέρ των διεκδικήσεών μας, ακούμε και διάφορες παραφωνίες, όπως αυτή που γράφτηκε κάτω από την ενημέρωση για τη συνέντευξη στο Κόκκινο τη συνομιλήτρια σήμερα της Βασιλικής Κατριβάνου, που μεταξύ άλλων πρότεινε σε όσα ζευγάρια έχουν πρόβλημα να ζουν στην Ελλάδα να μεταναστεύσουν και προέτρεπε την κυρία Κατριβάνου να κοιτάξει τα του οίκου της, όπως συνταξιούχους, μισθωτούς, ανέργους, άστεγους, πολύτεκνους, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, πληστηριασμούς κτηρίων, ενοικιαζόμενους εργάτες, και όταν τα λύσει όλα αυτά, να την ακούσουν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι και για όλα τα άλλα. Άντε τώρα να εξηγήσουμε εμείς ότι το ότι είμαστε λεσβείες, ομοφιλόφιλοι, αμφισεξουαλικοί και τρανς δεν αποκλείει το να είμαστε άνεργοι, συνταξιούχοι, άστεγοι και πολύτεκνοι. Για την ακρίβεια, είμαστε και εμείς συνταξιούχοι, μισθωτοί, άνεργοι, άστεγοι και ό,τι άλλο αναφέρει ο σύντροφος, αλλά έχουμε και ένα θεματάκι παραπάνω. Δεν μας αναγνωρίζουν καν το δικαίωμα να είμαστε ίσοι με όλους τους άλλους συνταξιούχους, άνεργους, πολύτεκνους κτλ. Η σύντροφός μου, ας πούμε, και εγώ μεγαλώνουμε 5 παιδιά. Κανονικά θα ήμασταν μια πολύτεκνη οικογένεια. Αλλά δεν έχουμε καμία αναγνώριση και κανένα προνόμιο ως πολύτεκνες, γιατί θεωρούμαστε δύο διαφορετικές οικογένειες. Από την άλλη, πολλοί και μέσα στο ΛΟΑΤ κίνημα θεωρούν ότι πρέπει λίγο να είμαστε ολιγαρκείς και να μην είμαστε αγνώμονες απέναντι στους συμμάχους μας σε σχέση με αυτά που κερδίζουμε συνολικά ως κοινότητα. Η ελληνική παράδοση διαθέτει πολλές παροιμίες που αντικατοπτρίζουν. Ευχαριστώ πολύ αυτή τη στάση. Παραδείγματος χάρη, κάλιο 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι. Από το ολότελα καλήν και Παναγιώτενα. Ή όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Τέλος πάντων, πολλά θα μπορούσα να βρω. Χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε σε τίποτα το μέγεθος της νίκης αυτής και της πιθανής θετικής εξέλιξης, ώστε να θεσμοθετηθεί με νόμο στη χώρα μας τη συμβίωση ζευγαριών του ίδιου φύλου, θα ήθελα λίγο να σας μιλήσω για το πόσα άλλη τα θέματα και πόσα επίσης αιτήματα για διεκδίκηση έχουμε μπροστά μας. Αυτό που ακούμε πάρα πολύ συχνά και από πάρα πολλούς ανθρώπους είναι το εξής. Εντάξει, βρε παιδί μου, να κάνουμε ένα νόμο για τα γκέι ζευγάρια, δεν είμαστε πια και Ουγκάντα, αλλά όχι να μεγαλώνουν και παιδιά, προς Θεού. Η αγία μοναδική πυρηνική οικογένεια της μιας μάνας και του ενός πατέρα μας κυνηγάει σε κάθε βήμα, να ξέρετε. Και βέβαια οι λέξεις λεσβία, τρανς, ομοφιλόφιλος, όταν συνδέονται με τη λέξη γονιός, δημιουργούν ένα σχήμα οξύμορο και αδιανόητο για πολλούς. Αν πάψει να μας απασχολεί η μορφή που θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να έχει μια οικογένεια, είναι πολύ πιο εύκολο να δούμε την πραγματικότητα που βιώνουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και που είναι και αναγνωρισμένος θεσμός για κοινωνίες άλλων χωρών. Πως όλο και περισσότερα ΛΟΑΤ άτομα πραγματοποιούν μια βαθύτερη επιθυμία τους να αποκτήσουν παιδιά είτε σαν μονογονεϊκή οικογένεια είτε σαν οικογένεια ατόμων του ίδιου φύλου. Είμαστε εξίσου γονείς με όλους τους άλλους. Ξενυχτάμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όταν τα παιδιά μας έχουν πυρετό, αλλά το δικαίωμά μας στη γονεϊκότητα αμφισβητείται καθημερινά και τα παιδιά μας είναι σε όλα τα επίπεδα παιδιά μιας κατώτερης θεάς. Δύστυχα και δυσμηρά αφού είχαν την ατυχία να τα μεγαλώνουν λεσβίες, αδελφές και τρανς. Μάλλον νοούνται ως περισσότερο δύσμηρα και δύστυχα, ακόμα και από εκείνα τα παιδιά που οι γονείς τους θα εγκαταλείπουν σε ιδρύματα, αφού πολλοί δεν θέλουν να ακούσουν κουβέντα για την περίπτωση να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα υιοθεσίας παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Σου λέει καλύτερα στα αζήτητα του ορφανοτροφείου παρά να μεγαλώνουν με ανώμαλους που θα κάνουν και τα παιδάκια σαν τα μούτρα τους. Άσε που απότερο σκοπός τους θα είναι να τα κακοποιήσουν κιόλας. Τι, έτσι θα τα πάρουνε? Για την καλή τους την καρδιά και για τη χαρά τους.
Λοιπόν, αφού το θέμα της υιοθεσίας είναι τόσο μα τόσο δύσκολο να το προσεγγίσουμε ως ΛΟΑΤ και οι κοινωνικές υπηρεσίες για μας είναι απροσπέλαστες σαν τσιμεντένιος τείχος, αν θέλουμε παιδιά, πρέπει να τα κάνουμε μόνοι μας. Από τη διαδικασία λοιπόν της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ακόμα αρχίζουν οι δυσκολίες. Χωρίς ο νόμος να αποκλείει σε λεσβίες ως γυναίκες μόνες να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες τεχνικές, τα δημόσια ταμεία δημιουργούν επιτροπές που εξετάζουν τις γυναίκες και μόνο όσες έχουν διαγνωσμένα ιατρικά προβλήματα που δεν επιτρέπουν τη φυσική σύλληψη, δικαιούνται συμμετοχή του ταμείου τους στην προσπάθεια. Όσες λοιπόν δεν έχουν άλλο το ιατρικό πρόβλημα, αλλά ως λεσβίες έχουν μεγάλη δυσκολία στο θέμα της φυσικής σύλληψης, ας πληρώσουν τα ακριβά ιδιωτικά κέντρα αν θέλουν να γίνουν μητέρες. Και εδώ βέβαια, ο σύντροφος θα μπορούσε να αντιτάξει τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι στην Ελλάδα, επειδή το σύστημα της δημόσιας υγείας έχει καταρρεύσει. Η αλήθεια είναι ότι τα νοσοκομεία δεν έχουν τεγάζα να βάλουν πάνω στην πληγή, εντάξει. Το ξέρουμε αυτό. Το ένα μετά το άλλο όλα τα νοσοκομεία κλείνουν και το προσωπικό τους μπαίνει σε διαθεσιμότητα. Τώρα, είναι δυνατόν η λεσβία να θέλει να χαλάσει τα λεφτά του ταμείου για να μείνει έγκυος, είναι σωστό αυτό? Θα έπρεπε? Βέβαια, δεν πειράζει που η λεσβία για να έχει πρόσβαση στη δημόσια υγεία από το μισθό της έχει κρατήσει κάθε μήνα και δεν έχει επιβαρύνει το σύστημα ούτε με συμμετοχή σε φάρμακα για το συνάχι. Αυτό είναι άσχετο. Δεν έχει καμία σχέση. Αν τα καταφέρει λοιπόν κάποια και μείνει έγκυος και έχει σύντροφο, εκεί αρχίζουν άλλα δύσκολα. Σε όλες τις φάσεις της εγκυμοσύνης, η σύντροφος πάντα έχει να δώσει ένα σωρό εξηγήσεις για το ποια είναι και ποιος είναι ο λόγος της παρουσίας της δίπλα στην εγκυμονούσα. Το πιθανότερο είναι ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό θα την αντιμετωπίσει ως αποκλειστική νοσοκόμα και μάλιστα παράνομη, χωρίς χαρτιά και μπλοκάκια που κλέβει και τη δουλειά και όχι ως δεύτερη μητέρα. Όταν γέννησα, η σύντροφός μου έκανε πραγματικά αγώνα για να δει τα παιδιά. Εγώ ήμουν στην εντατική και όλο το προσωπικό στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας έλεγε ότι αφήνει να μπουν στο θάλαμο των νεοχνών μόνο οι γονείς, δηλαδή μόνο ο μπαμπάς, αφού εγώ ήμουν στην εντατική. Δηλαδή δεν θα βλέπε τα παιδιά κανένας. Λοιπόν, την ίδια ώρα που εμείς είχαμε την εντύπωση ότι δημιουργούσαμε μια οικογένεια, ανακαλύπταμε ότι στα μάτια όλων δεν δημιουργούσαμε τίποτα. Δεν υπάρχει καμία νομική κατοχήρωση για μας. Αν αύριο εγώ πεθάνω, τα βιολογικά μου παιδιά έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν με έναν άσχετο συγγενή που δεν τον έχουν δει ποτέ, τρίτου, τέταρτου βαθμού, δεν ξέρω πόσο μακρινό, από το να βρεθούν με τη μητέρα τους τη δεύτερη που τα μεγαλώνει όλο αυτό το διάστημα. Όσα για όλες τις άλλες οικογένειες είναι αυτονόητα, για τις δικές μας απλώς δεν ισχύουν. Πληρώνουμε τους φόρους μας κανονικά, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Στα νομικά μας έγγραφα δεν φαίνεται πουθενά ότι εμείς μαζί μεγαλώνουμε παιδιά. Ότι έχουμε κοινό γονεϊκό ρόλο. Τα παιδιά δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό παρά μόνο με τη βιολογική τους μητέρα, αφού αποδείξουν ότι δεν υπάρχει βιολογικός πατέρας για να δώσει τη συγκατάθεσή του για το να βγουν εκτός Ελλάδας. Τα συνοδεύει ένα πιστοποιητικό γέννησης που αν δεν έχει κενό το όνομα πατρός, έχει απλώς ένα άσχετο όνομα που προστέθηκε με την νομική διαδικασία της πρόσληψης πατρονίμου. Έχουμε πέσει σε ένα μεγάλο νομικό και θεσμικό κενό και δεν βλέπω πώς θα μπορέσουμε να βγούμε χωρίς τη βοήθεια νόμων που θα μας περιλαμβάνουν. Ας μην φτάσουμε όμως αμέσως έτσι στα μακάβρια και στους θανάτους και ποιος θα πεθάνει και τι θα γίνει και ας δούμε άλλες απλές περιπτώσεις. Δύο άνθρωποι που ζουν μαζί και μεγαλώνουν παιδιά δεν είναι υποχρεωμένοι δια νόμου να μείνουν μαζί για πάντα. Όταν λοιπόν αυτοί οι δύο άνθρωποι χωρίζουν και είναι ετερόφιλοι, δικαστήρια και νόμοι ορίζουν ζητήματα όπως η επιμέλεια των παιδιών, η διατροφή, το πότε θα τα βλέπει ο ένας γονιός, το πότε θα τα βλέπει ο άλλος. Αν αύριο εγώ αποφασίσω να χωρίσω τη σύντροφό μου, μπορώ να πάρω τα παιδιά και να μην τις επιτρέψω να τα ξαναδεί ποτέ. Ή αν εκείνη αύριο αποφασίσει να με χωρίσει, δεν μπορώ να διεκδικήσω δραχμή για την ανατροφή των παιδιών, για να τα ταΐσω, τίποτα. Αφού νομικά δεν είμαστε οικογένεια, δεν θα επιληφθεί κανένα δικαστήριο και για τα ζητήματα της διάλυσης αυτής της οικογένειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η αλήθεια είναι ότι η δεύτερη μητέρα, αυτή δηλαδή που δεν είναι η βιολογική μητέρα, είναι απολύτως αόρατη και σε δυσμενέστερη θέση σε κάθε περίπτωση.
όσο χρόνο και αγάπη και να δώσει, στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον την αντιμετωπίζουν ως τίποτα. Στο σχολείο, στη γειτονιά, παντού. Αντιμετωπίζεται ως βοηθητικό οικιακό προσωπικό, babysitter, παραμάνα, ποτέ ως μητέρα. Και αυτό είναι απίστευτα άδικο και για την ίδια, αλλά και για το παιδί που μεγαλώνει μαζί της. Για τους άντρες τα πράγματα είναι επίσης δύσκολα ή μάλλον δυσκολότερα. Δεν μπορούν να γίνουν γονείς αν δεν έχουν λεφτά. Μια γυναίκα μπορεί με 200 ευρώ κόστος σε μια τράπεζα σπέρματος και με μια διαδικασία σπερματέγχυσης να μείνει έγκυος. Τα αντρικά ζευγάρια θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 100.000 ευρώ. Τόσο κοστίζει σε Αμερική και Καναδά η διαδικασία με παρένθετη μητέρα. Και ακόμα και αν δεν μπαίνει το ζήτημα ταξικά ως κάτι που οι πλούσιοι μπορούν να κάνουν και οι φτωχοί δεν μπορούν να το κάνουν με τίποτα, ούτε να το σκεφτούν. Απ' την άλλη είναι σαφές ότι ένα ζευγάρι πρέπει να έχει ή ένα σπίτι, ας πούμε, να το πουλήσει ή έστω να το βάλει υποθήκη και να βρει και μία τράπεζα να τους δώσει ένα δάνειο για αυτό το σκοπό. Λίγο δύσκολο όλο αυτό το κόνσεπτ. Μέχρι τώρα στην ομάδα δεν έχουμε ζευγάρια αντρών με παιδιά και αυτό σε μεγάλο βαθμό συνδέεται άμεσα με το οικονομικό κόστος που έχει ένα τέτοιο project πατρότητας και όχι με τη μειωμένη επιθυμία των ομοφυλόφιλων ανδρών να γίνουν γονείς. Πριν από λίγες μέρες, ο Αύγουστος Κορτό, ανοιχτά ομοφυλόφιλος συγγραφέας και μεταφραστής, έγραφε σε άρθρο του στο Πρόταγκον: «Πήρα την απόφαση, όσες θυσίες και αν απαιτήσει, σε όσους και αν πρέπει να αποδείξω την καταλληλότητά μου ως πατέρας, πως κάποια μέρα θα γίνω κι εγώ ένας από τους χαζομπαμπάδες που τόσο ζηλεύω». Πριν από λίγες μέρες πάλι, ο Φώτης Εργουλόπουλος, επίσης ανοιχτά ομοφυλόφιλος, ανακοίνωσε μέσα από την εκπομπή του ότι έγινε πατέρας. Ήταν ακόμα μια θετική ανακοίνωση για μας, όχι για τίποτα άλλο, αλλά γιατί η φωνή μερικών ανθρώπων φτάνει πολύ πιο εύκολα στα αυτιά της κοινωνίας. Ακόμα δηλαδή, και πείτε ότι εγώ αύριο πάω και κάνω μια εντυπωσιακή κίνηση, αν πάω να αυτοπυρποληθώ στο Σύνταγμα, η φωνή μου δεν θα φτάσει τόσο μακριά όσο θα φτάσει η φωνή ενός ανθρώπου που έχει πρόσβαση στα μίντια και στον τηλεοπτικό χρόνο. Ελπίζουμε ότι σταδιακά διάσημοι και παγκοσμίως άσημοι, όπως εγώ και αόρατοι γονείς, σιγά σιγά θα βγουν από την τουλάπα και θα σταθούν δίπλα μας για να πετύσουμε όλοι μαζί ίσα δικαιώματα για τις οικογένειές μας και για τα παιδιά μας. Αυτή η συστράτευση είναι ζωτική σημασίας για μας. Συχνά τα παιδιά μας λένε ότι έχουν δύο μητέρες και τα αντιμετωπίζουν τουλάχιστον ως μυθομανή. Αλόκοτα, ελαφρώς ανόητα. «Μα τι λες, παιδάκι μου, δεν ξέρεις ότι η μάνα είναι μόνο μία?» Και το παιδάκι ξέρει ότι δεν κάνει λάθος και ότι δεν λέει ψέματα, ούτε ότι είναι χαζό και ούτε ότι κάτι δεν έχει καταλάβει καλά. Αλλά πώς να πεις την καλή εκείνη δασκάλα που ξέρει ότι ένα παιδί έχει μαμά και μπαμπά και όχι μαμά και μαμά ή μπαμπά και μπαμπά. Σε κανένα σχολικό βιβλίο, ούτε καν σε εξωσχολικά, τα παιδιά μας δεν μπορούν να βρουν αντίστοιχες οικογένειες με τις δικές τους. Σκεφτείτε μόνο για μια στιγμή πώς είναι να μεγαλώνεις και να μην βλέπεις ποτέ πουθενά, σε κανένα παραμύθι, σε καμία ιστορία, πουθενά, σε κανένα σημείο, μια οικογένεια σαν τη δικιά σου και πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό. Και πώς μπορούμε εμείς να διεκδικήσουμε ισότητα για τις οικογένειές μας όταν δεν υπάρχει κανένας νόμος που να μας αναγνωρίζει ως οικογένειες. Και τώρα θα έρθει και ο αριστερός συντροφός με το δίκιο του και λίγο δυσαρεστημένος και θα πει: «Ναι βρε παιδί μου, αλλά δεν σκέφτεσαι το πολιτικό κόστος». Και εντάξει, εγώ δεν είμαι ομοφοβικός, αλλά δεν είναι και όλα τα μέλη και οι ψηφοφόροι τόσο political correct, ώστε να αφήσουμε, τέλος πάντων για την ώρα, το θέμα της οικογένειας να βγει προς τα έξω. Το βάλουμε λίγο στην άκρη και αργότερα, που τέλος πάντων κάτι θα γίνει. Και έτσι βάζουμε τις οικογένειες συνήθως να κάνουν παρέα με το πατρίς και το θρησκεία, για να μην νιώθουμε και αυτά μοναξιά, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρότερα προβλήματα και προβλήματα που αφορούν πολλούς και όχι 5-10 οικογένειες τώρα. Ναι, μοιάζει να είμαστε λίγοι, γιατί πάντα ο φόβος κρατάει τους ανθρώπους μακριά από τις διεκδικήσεις και πολλοί από εμάς έχουν πραγματικά ουσιαστικούς λόγους να φοβούνται να είναι εδώ στην πρώτη γραμμή μαζί μας και δίπλα μας. Ναι, η χώρα μας και η κοινωνία μας είναι συντηρητικές.
αλλά το πόσο συντηρητική ή όχι είναι μια κοινωνία, μιας χώρας, είναι συνάρτηση με το πόσο οι νόμοι του κράτους αυτή της χώρας σέβονται και δεν καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών. Δεν νομίζω ότι η κοινωνία της Ισπανίας ήταν λιγότερο ομοφοβική από τη δική μας. Απλώς το νομικό πλαίσιο που επέτρεψε στους ΛΟΑΤ να κάνουν οικογένειες δημιούργησε ένα δυναμικό κίνημα και έτσι σε ένα κλικ οι ΛΟΑΤ γονείς ξεφύτρωσαν όπως ξεφυτρώνουν τα σαλιγκάρια μετά τη βροχή. Δεν περιμένουμε αμέσως να λυθεί με ένα νομοσχέδιο το ζήτημα της ομοφοβίας στη χώρα μας. Θα πω κάτι που ήταν πολύ όμορφο και το είπε η φίλη και ακτιβίστρια Ιλάρια Τριβελάτο. Είναι υπεύθυνη της ομάδας Φαμίλια Αρκομπαλένο, των οικογενειών Ουράνιο Τόξο, στην περιοχή της Εμιλία Ρωμάνα στην Ιταλία. Ήταν κάτι που είπε για την ομοφοβία. Λέει, αν ρωτήσετε ένα ψάρι τι βλέπει, θα σας απαντήσει τον κοραλιογενή ύφαλο, τα άλλα ψάρια, τα φύκια. Δεν θα σας πει ποτέ βλέπω το νερό. Το νερό δεν μπορεί να το δει γιατί είναι παντού. Η ομοφοβία για μας είναι ό,τι είναι το νερό για το ψάρι. Κανείς δεν τη βλέπει γιατί είναι παντού. Γιατί μεγαλώσαμε μαζί της, γιατί την έχουμε ρουφήξει με το γάλα μας από την πρώτη μέρα που ήρθαμε στον κόσμο και γιατί θεωρείται φυσική. Η αποστολή μας λοιπόν σαν ακτιβιστές είναι να κάνουμε το νερό να φανεί. Γιατί δεν μπορείς να πολεμήσεις αυτό που δεν βλέπεις. Ευχαριστώ.